Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Στο ελληνικό ποδοσφαιρικό star system οι γυναίκες έχουν δευτερεύοντα ή μάλλον δεν έχουν καθόλου ρόλο. Η Θωμαή Βαρδαλή, ένα γνήσιο τέκνο του ΠΑΟΚ, καθώς από τα 9 της χρόνια φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα, μας αποδεικνύει γιατί αυτό δεν έπρεπε να συμβαίνει. Μετά από πρωταθλήματα και κύπελα με τον ΠΑΟΚ, καθώς και διεθνείς συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος, η Θωμαή ζει το αμερικάνικο όνειρο. Βρίσκεται με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί και αγωνίζεται στους πειρατές του Πανεπιστημίου. Η Θωμαή βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας μετά τη ρήξη χιαστών που έπαθε σε αγώνα της Εθνικής. Λίγα μόλις παιχνίδια αφού φόρεσε τη φανέλα της νέας της ομάδας. Το ΠΑΟΚ TV τη βρήκε στην Ελλάδα και δεν έχασε την ευκαιρία αφενός να παρουσιάσει μια ενδιαφέρουσα ιστορία και αφετέρου να φτιάξει λίγο την ψυχολογία της. Ο αδερφός με παρακίνησε να ξεκινήσω. Γενικά είμαστε ποδοσφαιρική οικογένεια και στην αρχή ξεκίνησα με τα αγοράκια στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ Φαλίων. Μέχρι τα 12 έπαιζα συγχρόνως και στον ΠΑΟΚ και στα αγόρια. Στα 8 μου πήγα στον ΠΑΟΚ, στην Ακαδημία. Πώς ήταν να παίζει με τα αγόρια? Πώς αντιμετωπίζαν τα αγόρια σε αυτήν την ηλικία? Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο παράξενο για αυτούς, αλλά αργότερα δεν με ξεχώριζαν. Δηλαδή, με παίζαν στο παιχνίδι τους, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ένιωθα ωραία. Δεν ξέρω, ίσως από μικρή με τραβούσε το ποδόσφαιρο και επηρεάστηκα πολύ από τον αδερφό μου. Τα πράγματα πήρανε μία ροή ποδοσφαιρικά, φάνηκε να σου ταιριάζει πάρα πολύ το άθλημα. Έπαιξες από πάρα πολύ μικρή καταρχήν. Πόσο χρόνο έπαιξες? Στην πρώτη ομάδα ή στην πρώτη από 13. Φαντάζομαι ότι πρέπει να είσαι πιο μικρή. Ναι. Και σε μία ομάδα που η οποία πόσα πρωταθλήματα πήρατε? 8 συνεχόμενα, 9 συνολικά. Για πολλά χρόνια έπαιζε center for. Τα 3 τελευταία χρόνια γύρισα λίγο πιο πίσω. Επιθετικό χαφ. Δεκάρι. Πού σ' αρέσει πιο πολύ? Δεκάρι. Πιστεύω προσωπικά εγώ ήθελα να προχωρήσω, να συνεχίσω, να φτάσω ψηλά, είχα όνειρα. Και με την ομάδα και οι νίκες με οθούσαν, τα πρωταθλήματα. Γενικά πιστεύω αν το θέλεις πραγματικά δεν τα παρατάς ό,τι και να γίνει, ανεξάρτητα από τις νίκες και τα πρωταθλήματα. Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο κορίτσια ασχολούνται με αυτό. Απλά η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι δεν έχουμε τόσο πολύ εδώ τα μέσα, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό και πιστεύω είναι ένα παράπονο όλων των κοριτσιών για τον κόσμο, για τα γήπεδα γενικά. Η ιδέα του εξωτερικού πότε σου ήρθε? Μου ήρθε από μόνη της ιδέα. Στην Εθνική, σε ένα παιχνίδι στην Αυστρία με την ΚΑΠΑ 19. Ο προπονητής της Αμερικάνικης ομάδας έχει μια παίχτρια από εκεί, στην Αυστρία. Και ήρθε να παρακολουθήσει τον προκριματικό γύρο. Και έτσι με είδε και στα ξαφνικά με βρήκε στο Facebook. Από το όνομά μου βρήκε στην UEFA. Και με email με ενημέρωσε για την πρόταση. Η οποία τι περιλαμβάνει? Τετραετή υποτροφία.
και από την πρώτη στιγμή δεν το σκέφτηκα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αν ήταν μόνο οι σπουδές, δεν θα πήγαινα τόσο μακριά. Είχα όνειρο να βγω στο εξωτερικό για ποδόσφαιρο, αλλά να πάω τόσο μακριά για σπουδές μόνο δεν θα πήγαινα. Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε κάνει κάποια βήματα εθνικά, είναι άλλο το αίσθημα. Η προσαρμογή στην Αμερική, πόσο προλάβεις? Ένα μήνα. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, αλλά τα περίμενα πιο τραγικά τα πράγματα, γιατί είμαι και λίγο παιδί της μαμάς και του μπαμπά. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Επειδή το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο με τις προπονήσεις και τα μαθήματα, δεν έχω χρόνο πολύ να σκεφτώ, να στεναχωρηθώ. Κάνε μια, ένα μέσο όρο προγράμματος καθημερινό. Τι περιλαμβάνει? Τα πρωινά έχουμε πάντα μαθήματα μέχρι το μεσημέρι. Μετά έχουμε το μεσημέρι προπόνηση 3,5 ώρα. Μέχρι τις 6-7 και μετά σπίτι, διάβασμα. Στο τρίτο εξάμεινο επιλέγεις, αλλά εγώ λογικά ψυχοθεραπεία θα επιλέξω. Πλέον με έχω συνηθίσει, δηλαδή οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, τη λέω πάμε να βγούμε να δούμε τον ΠΑΟΚ, πλέον με έχει μάθει. Έρχεται και αυτή μαζί. Ανοίγεις κεφάλαιο ΠΑΟΚ τώρα. Τι είναι ο ΠΑΟΚ για εσένα? Για μένα είναι η ζωή μου. Πραγματικά, από μικρή 4,5 χρόνια στο γήπεδο ερχόμουν, Βολγιέρ, στον ΠΑΟΚ. Γενικά, δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς ΠΑΟΚ. Ναι, ΠΑΟΚ Άρης. Ποιο? 3-0, 7-8 νομίζω. 7-8. Ναι. Ναι, από μικρή, ο παπάς μου είχε διαρκείας χρόνια. Και εδώ και 10 χρόνια, ειδικά πριν 2 χρόνια που είχαμε και σουίτα, ερχόμαστε συνέχεια. Δηλαδή δεν ήθελα να χάνω μάτς από μικρή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τελικό κυπέλου που πάω κάρισε εδώ. Ο μπαμπάς μου, εγώ ήμουν μικρή, δεν θυμάμαι τώρα πόσο χρόνο ήμουν. Θα... 10 χρόνια. Ναι, ήμουν 10 χρονών. Όχι, 9, ναι. Και ο αδερφός μου θα πήγαινε με τον μπαμπά μου και εγώ είχα ρίξει ένα κλάμα, δεν με παίρνε, φοβόντουσα να με πάρουν σε τέτοιο μάτς. Και εγώ να κλαίω, να οδύρωμαι. Αλλά εντάξει. Σήμερα θα την παρακολουθήσεις την ομάδα από εκεί που είσαι? Ναι, όσο μπορώ, γιατί η όριση είναι λίγο διαφοράς. Και... Αλλά όσο μάτς μπορώ, παρακολουθώ από το ίντερνετ. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης σήμερα στο πάνω? Αγαπημένος. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά ο αγαπημένος μου είναι ο Νίκης. Και φυσικά, αφού μπορούσαμε, δεν χάσαμε την ευκαιρία να της φτιάξουμε λίγο την ψυχολογία κατά τη διάρκεια του τραυματισμού της. Είχε ένα όνειρο, έναν αγαπημένο παίχτη. Θα δείτε στη συνέχεια τι έγινε. Πάνω λοιπόν που πήγαν όλα καλά, που συγκυριακά, όχι συγκυριακά, που κατά λάθος, ας πούμε, σε είδε ένας Αμερικανός προπονητής, σε βρήκε και εκτελήθηκαν όλα γρήγορα. Άρχισε να παίζει τα πρώτα σου παιχνίδια, να βάζει το πρώτο σου γκολ. Ήρθαν τα παιχνίδια της έφυγε και εσύ ήρθε και ένας τραυματισμός. Πλέον ρουτίνα. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή? Στην αρχή με πήρε πολύ από κάτω, είναι αλήθεια, γιατί ήταν δύσκολη στιγμή που ήρθε. Δηλαδή ήμουν ένα μήνα στην Αμερική, το πρωτάθλημα μετά την εθνική θα άρχισαν τα δύσκολα παιχνίδια. Το περίμενα πώς και πώς, ειδικά την εθνική. Αλλά τι να κάνουμε, ποδόσφαιρο παίζω. Και τα έχει αυτό το άθλημα. Τώρα υπομονή και δουλειά. Εντάξει, πρώτα απ' όλα η οικογένειά μου και ο αδερφός μου. Διότι χωρίς αυτούς δεν θα είχα φτάσει εδώ. Γιατί για να με κατεβάζουν προπόνηση, να με στηρίζουν παντού, γιατί εντάξει, είναι και δύσκολο. Πολλοί γονείς δεν το κάνουν, να κατεβάζουν το παιδί τους 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά, να αφήνουν τη δουλειά τους. Αλλά με στήριξαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
Επίσης, υπήρχαν άτομα που με στήριξαν εκτός οικογένειας. Θέλω να το κάνω να τελειώσω τις σπουδές μου, να μπω γρήγορα στα γήπεδα και να κάνω αυτό που αγαπάω. Και μετά τις σπουδές μου θα ήθελα, αν μου δοθεί ευκαιρία, να παίξω κάπου επαγγελματικά. Γιατί η γυναίκα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν μπορεί να παίζει μέχρι... Αν θέλει να κάνει οικογένεια, δεν μπορεί να παίζει μέχρι τα 30 ποδόσφαιρο. Για μένα είναι λίγο αδύνατο. Αλλά σκέφτομαι τουλάχιστον μέχρι τα 26. Αναλόγως που σάρει τα πράγματα, βασικά δεν θέλω να κάνω σχέδια. Η Θωμαΐ ο Σωτήρης, εσύ το ξέρεις. Τι κάνεις. Σωτήρης, άμα δεν τώρα. Λέσαι. Θέλω να σε κάνω.